Φίλοι και φίλες του Apollo Sport, είμαστε στο γήπεδο του Μοσχάτου, όπου για την τρίτη αγωνιστική της Αλφα Εθνικής Γυναικών, η Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας κέρδισε με 3-0 τον Φίδων Άργους. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Φίδων Άργους, Δημήτρη Τότσικα, και τον προπονητή της Γλυφάδας, Γιώργο Βαΐτση. Να ξεκινήσουμε το φιλοξενούμενο. Δημήτρη, δεν τα καταφέρατε σήμερα απέναντι στην Γλυφάδα. Πώς ήταν το παιχνίδι, το πρώτο σου σχόλιο? Καταρχάς ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι. Ήταν σε απόλυτο fair play, έτσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα της Γλυφάδας για τη φιλοξενία για μία ακόμη φορά μας τιμά. Για μας κάθε παιχνίδι είναι μία καινούργια εμπειρία, από την οποία θα πρέπει να κερδίζουμε πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι από το παιχνίδι, παρότι θεωρώ ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Κάναμε μία προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το χαμένο πέναλτι νομίζω ότι τελείωσε όποια ελπίδα είχαμε να ξαναμπούμε στο μάτς. Ευτυχώς τα κορίτσια τελείωσαν αξιοπρεπώς και όρθια, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος μας πονοκέφαλος. Συνεχίζουμε, κρατάμε το ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια πολύ καλή και πολύ έμπειρη ομάδα που έχει υψηλούς στόχους, και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Γιώργο, για σένα πρώτο παιχνίδι σήμερα. Σίγουρα θα έμεινες ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας και από τις παίκτριες. Σίγουρα. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα κορίτσια. Θα συμβούσουμε τον κόουτς, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν να παίξουν. Προσπαθήσαν να παίξουν σωστό ποδόσφαιρο. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και σε μεγάλο βαθμό. Ήταν δύσκολο για τα κορίτσια, γιατί άλλαξαν προπονητής και υπήρχε μια εβδομάδα μόνο ώστε να δουλέψουμε σε κάποια πράγματα που ίσως είχα αλλάξει. Όμως προσπαθήσανε. Θα συμφωνήσω και πάλι με τον κόουτς ότι θα μπορούσε να στο πέναλτι να γίνονταν το 2-1, να έχει αλλάξει το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε και εμείς νωρίτερα να το είχαμε καθαρίσει σε κάποιες φάσεις που είχαμε και σε κάποια τετατέτ. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι τόσο όμορφο, γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να το επισκιάσει όσα χρήματα και να έχουν κάποιοι. Συγχαρητήρια στα κορίτσια και θέλω να το αναφερώσω στον οικονό μου που γιορτάζει σήμερα. Δημήτρη, εσείς είστε νεοφώτιστη στην Αλφα Εθνική. Και παλέψατε και τα τρία παιχνίδια, δηλαδή και το 1-0 που χάσατε στην Αγία Παρασκευή και απέναντι στις Αβαντίδες και στο σημερινό παιχνίδι. Ποια είναι η γνώμη σου για τις τρεις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής για την ομάδα? Συνολικά θα παλέψουμε 9 παιχνίδια. Όσα είναι στο πρόγραμμα, αν ήταν 19 θα παλεύαμε 19. Έτσι, σας ξαναλέω ότι εμείς μπορεί να είμαστε νεοφώτιστοι, αλλά αν δείτε λίγο το φύλλο αγώνος και δείτε και τις ηλικίες των κοριτσιών, θα καταλάβετε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι που παλεύουμε πολύ, αλλά παλεύουμε για το μέλλον. Και το ότι έχουν την ευκαιρία τα κορίτσια αυτά να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ψάχναμε, γι' αυτό ματώνουμε όλοι μας, έτσι, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Συνέχεια θα δούμε. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα? Σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν. Ελπίζουμε τώρα μέσα σε αυτές τις ημέρες, έτσι, να ανασυνταχθούμε, και τώρα έρχονται παιχνίδια που μπορούμε να χτυπήσουμε. Ωραία. Αναβλήθηκε το μάτς της Μεγάλης Τετάρτης με τον Αστέρα Ρεθύμνο. Επόμενό σας παιχνίδι? Με το Μεσολόγγι εκτός έδρας την Τετάρτη του Πάσχα, πρώτα ο Θεός. Ωραία. Γιώργο, και το δικό σας παιχνίδι αναβλήθηκε της Μεγάλης Τετάρτης με τις Αβαντίδες. Το επόμενο παιχνίδι τώρα είναι στην Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή. Ένα ντέρμπι, δύσκολο παιχνίδι, έτσι? Δεν υπάρχει όταν παιχνίδια ντέρμπι. Όταν παιχνίδι, γιατί είναι πάρα πολύ λίγα και οι ομάδες θα παλέψουν σαν το τελευταίο, σαν είναι τελικός. Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Εμείς έχουμε τώρα μια εβδομάδα να δουλέψουμε. Υπάρχει μεγάλο εμπόδιο για όλες τις ομάδες, όταν υπάρχει το Πάσχα στη μέση. Θα αναγκαστεί να καθίσει. Όμως δυστυχώς έτσι είναι το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε και ελπίζω σιγά σιγά και είμαστε ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα και το δικό σου σχόλιο για τον Φίδων Άργους. Είπες από την αρχή, είναι μια ομάδα που φάνηκε ότι προσπαθεί να παίξει σωστό ποδόσφαιρο. Αυτό με τα κορίτσια τα μικρά που έχει θα τον βγει σε καλό και θα τον βρει μπροστά του. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι σημερινό. Υπάρχει και χρόνος, υπάρχει και μέλλον. Αν αυτά τα κορίτσια μάθουν και παίρνουν σωστά, όσο μεγαλώνουν θα γίνουν ακόμα καλύτερες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.